Το Πέτρο εδώ, είναι κοσμογυρισμένος ο Πέτρος τώρα, έχει με αέρα άλλο εδώ στο στούντιο, τον είχα φιλοξενήσει πριν από 2-3 χρόνια. <coughs> και ήρθε ο καιρό να παρουσιάσει τον δίσκο του. Πού θα τον παρουσιάσει το δίσκο του, αν όχι στην πόλη του, Έτσι δεν είναι, Πέτρο μου. Στην καλώς πόλη σας. μου, καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για, το, για την φιλοξενία. Στην πόλη μου και μάλιστα στο, σε ένα χώρο ο οποίο έχει αυτό το χαρακτήρα το κοσμοπολίτικο και τον πολυεθνικό. Έτσι. Ε, Με Σαν Χάν κλπ. Μίλα μου λίγο για τον χώρο αυτόν μέσα από και τα, τα μάτια. Κι εγώ έμαθα και εγώ έμαθα και λοιπά. Αυτό ήταν ένα χάνι. Εκεί στην περιοχή είχε πάρα πολλά χάνια. Λόγω φυσικά της θέσης, λαδάδικα, το λιμάνι και λοιπά. Και ένα από αυτά διασώθηκε και είναι το Μπερσουσάν. Mm -hmm. Νομίζω ο ιδιοκτήτης λεγόταν Μπερσουσάν, ήταν το δίτη το όνομά του, ο... mm -hmm. οπότε... Ναι. Και μόνο που επιβίωσε όλα αυτά τα χρόνια δεν πρέπει να του, να του επιστρέψουμε, ναι, τιμής, παιδί ναι. Ναι. να του επιστρέψουμε κάτι, την ενέργεια αυτή. Τη παραμονή του και τη προσπάθειά του να επιβληθεί μέσα στην αλλαγή που Αντίδερο. επήλθε μέσα σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την πόλη, στου δρόμου που ξαναχτίζονται άρχισαν να χτίζονται και αυτό έστε και εκεί. Κοίταξε. Και εδώ το νιώθω μέσα μου τον Μπενσού Σανχάν. Καταλαβαίνετε τι μου Η παρουσία μου του χρόνου είναι αδεσόπιτη στη ζωή μα και καταλητική. Δηλαδή τα συντρίβει όλο ο χρόνο. αφήνει τίποτα όρθιο. Ε, και είναι φυσικό να το κάνει αυτό και με του χώρου και τα κτίρια κλπ. Και, και, την δόμηση. Δυστυχώ η Ελλάδα Όπω θα το έχουμε αντιληφθεί, είναι από τις χειρότερα φτιάχμενε πόλει μεταπολεμικά. Οπότε, ό,τι μένει από τότε, συντηρεί ένα κλίμα και μια ποιότητα, ας πούμε, η οποία, την οποία τη βλέπουμε έτσι πάντα με νοσταλγία, mm -hmm. αλλά μα θυμίζει κάτι που θα θέλαμε να βλέπουμε στην πόλη μα, ίσω. Εγώ ναι, έτσι το μεταφράζω, δηλαδή. Πολύ ωραίο το μεταφράζει. Το μεταφράζει με την πλευρά του καλλιτέχνη <laughs> και με τη ματιά <laughs> του καλλιτέχνη. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Πώ δηλαδή, Γιατί πού νομίζει, μόνο στη μουσική σου βγαίνει αυτό. Αλλά το καλλιτέχνη. Πώ θα γίνει. Να πω και κάτι. Mm -hmm. Το καλλιτέχνη, όμω, που θα ήθελα εδώ να βάλουμε και αυτή την άλλη ματιά, την στοχαστική. Δηλαδή, ένα καλλιτέχνη μπορεί να κάνει τα καλλιτεχνικά του, mm -hmm. αλλά νομίζω ότι διαφοροποιείται το πράγμα όταν εντάσσει και μια άλλη ματιά, μια διαγώνια ματιά, μια πιο διζητική. Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Φυσικά. Όλοι μας νομίζω ότι φέρουμε μέσα μα αυτή την. Την ε, δυνατότητα. Την δυνατότητα. Αλλά δεν είναι ότι τη κα, κάνουμε και χρήση όλοι. Και χρήσι. Γιατί δεν βρισκόμαστε στο κατάλληλο περιβάλλον για να ε, εξωτερικευτεί κάπως. Τώρα, εκτός από την παρουσίαση του δίσκου ναι. του, ο Πέτρος έχει και μια υπέροχη βραδιά η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο. Αύριο. Στον Πέσου Σανχάν. Αύριο, δηλαδή την Πέμπτη. Πέμπτη. Και εγώ σήμερα μετρούσα τι μέρε και έλεγα νόμιζα ότι είναι Τρίτη για κάποιο λόγο. Αλλά μετά δεν Συμμετέχει μήκαινε. και κάποια άλλη γνωστή μου, δεν ξέρω αν ξέρει, μια κυρία. Ποια? Λέγεται. Κανατάκι. Συνωνυμία. Συνωνυμία. Συνωνυμία, <laughs> Συνωνυμία ή ταυτοπροσωπία. Εγώ είμαι. Εγώ, εγώ θα βοηθήσω ναι. στην παρουσίαση. Ναι. Είναι πάρα πολύ αστείο αυτό από μόνο του, γιατί ε, δεν έχω καμία σχέση με μουσική, αλλά Επίτραψε χαίρομαι σε πολύ μου... να, να συνεπάρχω με ανθρώπου που μου αρέσει η δουλειά του και του Πέτρου. Η δουλειά μου αρέσει τόσο πολύ που όταν μου το είπε, δεν σκέφτηκα πρώτα, καλά τι δουλειά έχω εγώ εκεί. Σκέφτηκα, μα φυσικά και θα το κάνω. Μετά είπα. Αλλά μετά με είπα. αυτό που λες ειλικρινά, αλλά θα σου πω το εξή. Ε, επειδή έχω φάει με το κουτάλι παρουσιάσει που έτσι, να το πω και εγώ, και εγώ έχω κάνει, στι οποίε τέλο πάντων θα φέρει κάποιον γνωστό στο χώρο σου για να πει για σένα, κάποιον αυτό κλπ. Αυτό είναι λίγο κουραστικό πλέον. Και βαριούνται όλοι και εμεί και ο κόσμο. Και θέλω κάτι το οποίο ενέχει μέσα αυτή την αλήθεια τη αυθορμησία. Mm -hmm. Δηλαδή, μ' αρέσει αυτό το κόντρα ρόλο, α πούμε. Δηλαδή, θα πει τώρα, μα τι του έχει που αυτό το σε Αυτό μ' αρέσει όμω. Α, ah, το, πάλι και, και, αυτό εκεί αρέσει. σου βγήκε το καλλιτεχνικό. Οι <laughs> καλλιτέχνε ε, τολμούν γενικά, αυτό έχουν αρέσει. αυτό το ένστικτο. Λοιπόν, έχω ερωτήσει. Παρακαλώ. Έχω ερωτήσει που ξεκινάνε από εδώ προ τα έξω, ρωτήσει από, ερωτήσεις άμα, από άμα. έξω προ τα εδώ. Θέλω να μπει για την ιστορία και τα τραγούδια τη Μάσκα Γκολέμα. Ναι, καταρχήν αυτό το όνομα λίγο, ξέρει, ο άλλο το και διστάζει, λέει τώρα τι γλώσσα είναι αυτό κλπ. Σλαβικά. Ακριβώ. Έχω τον ανθρωπό μου, αγόρι μου, μου είχε απαντήσει ήδη το, το ένιγμα. Είναι μια διάλεκτο η οποία ομιλείται στη Φλόρινα πάνω κλπ. Λέγεται ντόπια, είναι τα ντόπια. Η οποία Όπω είπα, είναι διάλεκτο και λοιπά. Δεν είναι γραπτή γλώσσα δηλαδή, δεν τη γραφούμε. Ναι, προφορική είναι. Και επειδή ακριβώ για κάποιου λόγου που και λέγονται και δεν λέγονται, συνδέθηκε ας το πούμε, η έμπνευση για αυτή τη δουλειά με κάτι που συνέβη και πριν πολλά χρο... χρόνια, mm -hmm. αποφάσισα να ονοματίσω τη δουλειά και το έργο με βάση τον τόπο. Δηλαδή, ο τόπο έδωσε το... το όνομα. Οπότε έγραψα στα ελληνικά αυτό το όνομα. Και έχει βγει αυτό το πράγμα το λίγο, ξέρει, Το οποίο Προκαλεί, δηλαδή είναι και προκλητικό αν το, το δει οπτικά. Ρεπτομέρειο, τι είναι αυτό, τι είναι γλώσσα σου λέει. Η αφήσα σου είναι κάπω. Η αφήσα είναι ξέρω... που είναι του Μιχάλη του Κοντοπυράκη, ενό γραφίστα. Λιοντάρι, βλέπετε. Ένα βλέπετε λιοντάρι, σας. ναι. Ξέρετε, παιδιά, τι πάθηση έχουμε. Ακριβώ. Η πρεσβειοποίηση βλέπει άλλο, η μοιοποίηση βλέπει άλλο. Ακριβώ. Θα μα πει ο καλλιτέχνη τι θέλει να πει ο ποιητή. Είναι ένα γεωμετρικό λιοντάρι. Έχει δίκιο, είδα τώρα τυχαίτη του. Και γιατί λιοντάρι. Για Μάτσα γκολέμα σημαίνει στη γλώσσα αυτή μεγάλη γάτα. Μπράβο Γιώργο, μπράβο Γιώργο, το έχει στον πόντο. <laughs> ναι. Λέω, ποιο θέλει να γίνει εκατομμυρίο, θέλει να με τον Γιώργο. Μάλιστα. Πώς... Και αποδώσαμε αυτή τη μεγάλη γάτα ω ένα λιμπτάρι. Για επίση κάποιου έτσι άριτου λόγου, α πούμε. Τι να. σημαίνει αυτό το Τι να σημαίνει. Ωραία, θα, θα, αποκαλύψω έτσι. Τι να σημαίνει γιατί. Πρώτη ναι. φορά θα το, θα το πω αυτό. Ω σύμβολο. Λοιπόν, υπάρχει ένα θρύλος, ο οποίο αναφέρει ότι mm -hmm. όταν ο Μέγα Αλέξανδρο. Είδε πρώτη φορά ένα λιοντάρι, δεν, δεν είχε ξαναδεί, αναφώνησε πω, πω μια μεγάλη γάτα. Και τραβάω τη γραμμή αυτή του χρόνου από τότε ως τώρα. Α, έτσι είπε. Και, και, το συνδέω μέσα με κάτι άλλο το οποίο με έχει αν θέλετε, εμπνεύσει και καθορίσει, που είναι ο Νίτσε, η μορφή του Νίτσε, ο οποίο στο Ζαρατούστρα μέσα προσωποποιεί με. Πάνω σχηματοποίηση τη μορφέ των ζώων κάποια πράγματα που αφορούν σαν... Δηλαδή μαϊμού, λιοντάρι κλπ. Οπότε κάνω όλο αυτό μέσα μου. Το... Αυτή την ένωση, α πούμε, για να βγει αυτό το πράγμα. Ε, δεν δηλαδή, ξέρω αν σα μπέρδεψα. Πάντω εγώ... Καθόλου και ναι. ανυπομονώ να τα ακούσω όλα αυτά σε μουσική τη σκέψη σου. Θε... Μα θα, είσαι και μέρο κιόλα τη Βαρκή. Οπότε είναι ακόμα καλύτερο για σένα, νομίζω. ναι, αλλά ξέρει, <laughs> όλα αυτά που περιγράφονται με λόγια. Ναι, ναι, ναι. Όσο δύσκολο για να είναι, πιο εύληπτα. Έχει δίκιο. Καμιά φορά εξηγούμε πάρα πολύ. Λέμε και αυτό και άλλο και δίθεν αυτό. Η μουσική είναι μια γλώσσα itself, δηλαδή η ίδια είναι γλώσσα. Είναι από μόνη της μια γλώσσα. Εστί, και... δηλαδή, η μουσική ναι, είναι γλώσσα ναι, ίδια. Στέκει σαν γλώσσα, Έτσι, ναι, βέβαια. Γλώσσα. Και πολλές φορές ενώνει πολύ περισσότερο από τον λόγο που μπορεί να είναι κοινό.